The first time that I saw you, I said, for goodness sake, that man's got the power, he's a charmer. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμη αλλάζω. Αλλάζουμε πρωταγωνίστρια απόψε τη Βάσο μας. Έτσι ακριβώς προτιμούμε να πούμε ότι η Βάσο είναι η μικρότερη σε ηλικία, μιας και είναι μόλις 22 χρονών. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, είναι έτοιμη να ακούσει τις συμβουλές των συνεργατών μας. Η Βάσο, όταν επικοινώνησε με την εκπομπή μας, ήταν στα 91 κιλά. Ξεκίνησε αμέσως ένα εντατικό πρόγραμμα διατροφής, όπου έγινε και ένα με την καθημερινότητά της. Όμως, Φωτεινή μου, όπως βλέπεις απόψε εδώ, έχουμε και τους φίλους, αλλά και την οικογένειά της. Έτσι, Νικόλα μου, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα σήμερα. Από ποιο να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τον φίλο της. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που η Βάσο μας είναι σήμερα εδώ και περιμένουμε να δούμε τη μεγάλη της αποκάλυψη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Σήμερα είναι μια από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου. Χαίρομαι που το ακούω πάρα πολύ αυτό. Τη στηρίζεις σε όλο το ταξίδι? Τη στηρίζομαι πάντα δίπλα της. Ό,τι χρειαστεί είμαι εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η αλλαγή του σώματος, είναι και για την υγεία της. Και για την ψυχολογία της περισσότερο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Να πω και στην αδερφή της Βάσος, την Νατάσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα μου. Πες μου και εσύ δύο λόγια για το ταξίδι αυτή της Βάσος. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι. Περιμένουμε να δούμε την ολοκληρωμένη αλλαγή. Αντιμετώπισε κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες? Ανακαλύψαμε στην πορεία ότι είχε θέμα με προδιάθεση διαβήτη. Οπότε δυσκολευόταν να χάσει τα κιλά της και μετά που το ανακαλύψαμε πήγαν όλα πιο καλά. Η αλλαγή που περιμένουμε να δούμε απόψε? Περιμένουμε γιατί το ήθελε πάρα πολύ και θα είναι καλύτερο για αυτή. Πολύ ωραία. Λίζα Καρατζά, τελευταία αλλά καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ, αλλά καλύτερη. Ήταν λέτε τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για το ταξίδι της Βάσου. Η Βάσο είναι έναν κορίτσι νέο. Είναι όμορφο, έχει μια υπέροχη ψυχή. Τη γνωρίζω λίγων καιρών, όμως η Βάσο ήταν ένα πολύ... ένα παράδειγμα δύσκολο. Γιατί όταν ήρθε η Βάσο και ζυγίστηκε την πρώτη μέρα και ήρθε παρέα μαζί με την Έλενα, τη φίλη τη, ζύγιζε 91 κιλά. Στην εβδομάδα έχασε μόνο 800 γραμμάρια, που ήταν κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε πρόβλημα σοβαρό. Την έστειλα σε ενδοκρινολόγο και τον ευχαριστώ τους γιατρούς μας στηρίζουν και εντόπισε ότι έχει αντίσταση στη σουλήνη, που όπως ξέρουμε είναι ένα προδιάθεση για διαβήτη τύπου 2. Ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή και έχασε 12 κιλά σχεδόν σε 7 εβδομάδες. Όμως η Βάσο πρόσεχε τη διατροφή της προηγουμένως. Πρόσεχε τη διατροφή της, αλλά δεν είχαν βάρος. Και αυτό το παράδειγμα θέλω να ακουστεί σε όλον τον κόσμο που μας ακούει, και ειδικά νεότερες κοπέλες που μπορεί έχουν πρόβλημα με τον κύκλο τους, πολυκυστικές οθήκες, ότι πρέπει, αν προσέχουν διατροφή και δεν χάνουν βάρος, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Όπως και γίνει με την Βάσο, και ελπίζουμε στο τέλος της πορείας, έχουν άλλο 10 κιλά να χάσουμε, θα σταματήσει και τα φάρμακα. Η Βάσο ακολουθούσε επιστάσεις τις συμβουλές σου? Δεν έχω δει ξανά πελάτη που να έχει τηρήσει τόσο καλά τις οδηγίες της Cambridge. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν την Βάσο. Ευχαριστούμε, Λίζα μου. Νικόλα μου. Φωτεινή μου, πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε από την Λίζα Καρατζά. Αλλά η πρωταγωνίστρια και μαχήτρια του απόψινου επεισοδίου είναι έτοιμη να αλλάξει. Είναι έτοιμη να την παρουσιάσουμε. Είμαστε και εμείς έτοιμοι. Πιστεύω και οι φίλοι της και η οικογένειά της. Είστε έτοιμοι? Ναι! Πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα. Πάμε! 5, 4, 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, η Βάσο. Βάσο! Πήρε λίγο μπροστά σε εδώ. Κάνει και μια γύρα. Wow. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Τέλεια λοιπόν. Νιώθεις ωραία με τον εαυτό σου? Πολύ ωραία. Νιώθεις ωραία με την εξωτερική σου εμφάνιση? Πολύ ωραία. Αν και έχω ακόμα δρόμο, αλλά πολύ ωραία. Δεν πειράζει, νομίζω, Φωτεινή μου, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε βρει το πρόβλημα υγείας, το λύσαμε και ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εννοείται. Τι σ' άρεσε πιο πολύ από τη σημερινή σου εμφάνιση? Όλα. Όλα.
Καλά, σιωρέ, έναν κάτι. Μ' άρεσε τζιν, μ' άρεσε τούτο. Για την ιδιοτροπία. Κάτι τέλος πάντων. Για την ιδιοτροπία. Μπράβο, Βάσο μου. Νικόλα, μου θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί Βάσο, που είναι και η πιο μικρή μας συμμετέχουσα, άκουσα τα καλύτερα. Ήταν στρατιώτης, ήταν πάρα πολύ σωστή απέναντι στους συνεργάτες μας. Και συγχαρητήρια για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μπράβο. Μπράβο, Βάσο μου. Είδες και εσύ είναι εδώ όμως. Είδα. Κάτε, τι είναι κοντά σου, είναι που κάθεσαι. Τούτον ήταν κυρίες και κύριοι. Έπιε, έδωκε το ένα φίλι και έφυγε. Τα υπόλοιπα μετά. Κοίταξε, επειδή η ζώνη και η ώρα μας δεν μας επιτρέπει, μετά. Βάσο μου, είσαι διατεθειμένη να συνεχίσεις αυτό το ταξίδι. Εννοείται. Να φτάσεις στο στόχο που εσύ επιθυμείς. Σίγουρα. Είσαι ευχαριστημένη. Πολύ ευχαριστημένη. Από όλους. Αρχικά από εσάς, που αν δεν ήταν η εκπομπή δεν θα αλλάζαμε. Από την Cambridge που στήριξε αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα τη Λίζα που ήταν συνεχώς και είναι συνεχώς δίπλα μου και με έχει στρατιώτη, τους φίλους μου, όλους όσους ήταν δίπλα μου, τους χορηγούς που μας βοήθησαν για τα μαγιά, για τις θεραπείες, για τα make-up, για όλα αυτά. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εργοδότη μου που ήταν δίπλα μου συνεχώς και είναι ακόμη δίπλα μου και με βοηθά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, ακόμη ένα επεισόδιο του Αλλάζω φτάσει στο τέλος. Και μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος. Υπάρχουν μόνο άσχημες στιγμές. Καλό σας βράδυ. Come late.